σε κι ακόμα το πιστεύεις. Πώς δεν θα έρθω να σε ξαναδώ. Χιλιάδες άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον Στράτο Διονυσίου παρά μονάχα από τα τραγούδια του, είχαν κατακλείσει από νωρίς το μεσημέρι το πρώτο νεκροταφείο και τους γύρω χώρους για να αποχαιρετήσουν το λαϊκό τροβαδούρο που πέθανε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής από καρδιά. Χιλιάδες άνθρωποι που συνοστίζονταν, σπρώχνονταν, λιποθυμούσαν για να δουν έστω και από μακριά το φέρετρο. Η κηδεία του Στράτου Διονυσίου έγινε στις 5 το απόγευμα και η ταφή του λαϊκού ερμηνευτή συνοδεύτηκε από τραγούδια του που αυτή τη φορά είπαν συνάδελφοί του και σιγοψιθύριζαν όλοι εκείνοι που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, συνάδελφοι μίλησαν για την προσφορά του Διονυσίου στο λαϊκό τραγούδι και χειροκρότησαν για τελευταία φορά τον ερμηνευτή που έφυγε εντελώς ξαφνικά στα 55 του μόλις χρόνια, τη στιγμή που η καριέρα του βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Νεκρόσιμο ακολουθία και όχι μόνο. Πολλές φορές διακόπη από τις εκδηλώσεις των θαυμαστών του Στράτου Διονυσίου. Η φορτισμένη ατμόσφαιρα και το πλήθος που με την παραμικρή κίνηση παρασυρώταν ήταν η αφορμή να δημιουργηθούν μικροεπισόδια. Που όμως προσπάθησαν να ξεπεράσουν οι στενοί συνεργάτες του και να πούν δύο λόγια από καρδιάς. Ήταν αρκετοί εκείνοι που δεν σεβάστηκαν τους οικείους του Στράτου Διονυσίου και που με τις παράφορες εκδηλώσεις τους εκποίησαν για άλλη μια φορά τα συναισθήματά τους χωρίς να συνειδητοποιήσουν το χώρο που βρισκόντουσαν. Φεύγει απ' τα χείλη μου.